Κυρία Γουμενάκη, ένα σχόλιο, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι φεύγουν παιδιά, απουσία των γονέων τους. Και εγώ δεν θέλω να πω κάτι. Όλα αυτά θα κρυθούν από την έρευνα, όμως το μοναδικό πρόσωπο το οποίο είναι παρόν εκείνη την ώρα, είναι το μοναδικό πρόσωπο το οποίο ζει αυτές τις τελευταίες τραγικές στιγμές με τις ίδιες ακριβώς εικόνες, τα παιδιά να μην μπορούν να αναπνεύσουν, να γίνονται μπλε, να χάνουν το οξυγόνο τους και να καταλήγουν στο τέλος, είναι η κυρία Μουρτζούκου. Ναι. Λοιπόν, θα μιλήσω φυσικά από την δική μου ειδικότητα. Αν αποδειχτεί ότι η κυρία Ειρήνη Μουρτζούκου βρίσκεται πίσω από τον θάνατο ή από την απόπειρα δολοφονίας ή από τον τραυματισμό παιδιών, γιατί υπάρχει και αυτό το σενάριο σε όλα αυτά, προσθέτοντας κάτι που ακόμα ψάχνετε, έτσι, προσθέτοντας την παραβατική συμπεριφορά, για την οποία όμως υπάρχουν ήδη αποδείξεις, παραβατική συμπεριφορά από μικροκλοπές, από λευκούς γάμους, από τηλεφωνικές απάτες και όλα αυτά για τα οποία από ό,τι έχω καταλάβει υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε με απόλυτη, θα έλεγα, βεβαιότητα, αλλά ας βάλω ένα 99% βεβαιότητα για τη λεγόμενη ψυχοπαθητική προσωπικότητα. Και μου είναι πάρα πολύ σημαντικό να πω, επειδή βγαίνουν πάρα πολύ στο διαδίκτυο, δακτυλοδείχνουν από ανθρώπους στο διαδίκτυο ή από θέση προβολής, με λίγη γνώση ή ίσως και άγνοια, λέγοντας ότι η μητέρα φταίει για την εξέλιξη μιας τέτοιας προσωπικότητας, ότι γεννάει ένα τέρας, ότι έχει κάνει, ότι έχει παραμελήσει το παιδί της, ότι δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένος παράγοντας για αυτές τις προσωπικότητες. Αν λοιπόν υπάρχει αυτή, αποδειχτεί η προσωπικότητα αυτή στην κυρία Μουρτζούκου, να ξέρει ο κόσμος, και το λέω για όλες τις μαμάδες και τους μπαμπάδες που έχουν παιδιά παραβατικά, ότι είναι ένας συνδυασμός χιλιάδων γονιδίων, εκατοντάδων χιλιάδων γονιδίων. Πάει να πει, το παιδί δεν γεννιέται με μια τέτοια συμπεριφορά, αλλά έχει κάποια παιδιά έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να δημιουργήσουν μια ψυχοπαθητική προσωπικότητα, και δεν έχει αποδειχθεί ότι ένα ιδιαίτερο συγκεκριμένος τρόπος γονεϊκής εκπαίδευσης, ανατροφής, επηρεάζει. Βλέπουμε λοιπόν παιδιά παραμελημένα να μην γίνονται ψυχοπαθοί και παιδιά παραμελημένα να μην γίνονται και το αντίθετο. Λοιπόν, και θέλω να πω, Πέτρο, ότι νιώθω ότι είμαστε υπόλογοι σε αυτή τη μητέρα, την κυρία Μουρτζούκ, την κυρία Αναγνωστοπούλου, τη μητέρα της Ειρήνης. Είμαστε υπόλογοι σαν κοινωνία σε αυτή τη μητέρα και σε όλες τις μητέρες και πατέρες. Κυρία Ιγουμενάκη, είμαστε υπόλογοι όμως και σε αυτά τα παιδιά τα οποία έφυγαν πρόωρα από τη ζωή. Απόλυτα. Αυτά τα παιδάκια σήμερα θα ζούσαν. Απόλυτα. Αν δεν είχαν συμβεί συγκεκριμένα γεγονότα. Άρα λοιπόν νομίζω το χρέος μας είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και αυτό το λέω γιατί κάποιοι εφαρμόζουν μέτρα και μεθόδους οι οποίες για εμένα είναι εκτός του δημοσιογραφικού μου πολιτισμού και του νομικού μου πολιτισμού. Νομίζουν ότι με μηνύσεις οποίες κατέθεσαν, και θα σας πω σε λίγη ώρα, θα δώσω ένα στοιχείο από τη μήνυση στην οποία κατέθεσε η κυρία Μουρτζούκου, λέει κάτι πολύ κομβικό, της ξέφυγε μάλλον, ή η κυρία Δημητριάδου της το υπαγόρευσε με λάθος τρόπο, λέει όμως κάτι πολύ κομβικό. Μιλάει για, δηλαδή, για τους θανάτους. Θα τα πω σε λίγη ώρα. Αφήνει ένα υπονοούμενο το οποίο είναι κομβική σημασία και θα πρέπει να εξεταστεί με τη δέουσα προσοχή από τις αρχές. Γιατί αυτά τα οποία είπε η Μουρτζούκου δεν μπορούσε να τα σκεφτεί μόνο του ένα 24χρονο κορίτσι το οποίο το έχω γνωρίσει και καλά-καλά δεν μπορεί να εκφέρει σωστά ελληνικά. Έτσι, πήγε και είπε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία της τα είχαν δώσει έτοιμα από το προηγούμενο βράδυ. Και τη συνόδευσαν και οι συνάδελφοι, τους οποίους δεν θέλω να κατονομάσω γιατί με ρωτάτε. Είναι μία η συνάδελφος, δεν θα την κατονομάσω ποτέ. Δεν θα την κατονομάσω ποτέ. Αυτό εννοώ.